Είχαμε δύο τροχιά χθες. Θα δείτε πραγματικά φρικιαστικές λεπτομέρειες από το τροχείο που ξεκλειρίστηκε η οικογένεια του ιερέα. Ο οδηγός, ο γιος του, σκοτώθηκε ο ιερέας, σκοτώθηκε και η παπαδιά. Ενώ ο αξιωματικός της τροχέας της περιοχής που σε άλλο τροχαίο μαζί με δύο συναδέλφους του είχε τραυματιστεί, ενώ αρχικά η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, σε δεύτερο τροχαίο, ξαναλέω, βρίσκεται στην εντατική και δίνει μάχη για τη ζωή του. Ένα 24ωρο μετά την τραγωδία στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Καραβόμηλου, με τρεις νεκρούς, συγγενείς, φίλοι και γείτονες του ιερέα που σκοτώθηκε μαζί με την παπαδιά και το γιο του παραμένουν συγκλονισμένοι. Ένας ιερέας γνωστός και αγαπητός στη Σπαρτιά, με αδυναμία στην παραδοσιακή μουσική. Ένας απλός οικογενειάρχης που έμελε να βρει φρικτό θάνατο στο αυτοκίνητο που ήταν συνοδηγός. Οι εικόνες λίγο μετά το δυστύχημα κόβουν την ανάσα. Μέσα σε αυτή την άμορφη μάζα σιδερικών βρίσκουν ακαριαίο θάνατο πατέρας και γιος, ενώ η παπαδιά που απεγκλωβίζεται υποκύπτει στα τραύματά της λίγα λεπτά αργότερα. Διερχόμενοι οδηγοί αλλά και αυτόπτες μάρτυρες είναι σοκαρισμένοι. Παρακολουθούν τα όσα διαδραματίζονται στην αιματοβαμμένη άσφαλτο. Ένας από τους οδηγούς τονίζει πως η άτυχη οικογένεια σκοτώθηκε επειδή το μπλε αυτοκίνητο που ήταν μπροστά της και είχε βγάλει φλας άλλαξε ξαφνικά πορεία. Για να μην πέσει πάνω του, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει πάνω στην σκουπιδιάρα. Ο οδηγός του μπλε αυτοκινήτου πάντως υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως δεν άλλαξε πορεία. Όπως λέει, το κακό έγινε όταν ο γιος του ιερέα επιχείρησε να κάνει προσπέραση. Ερχόμουν με το μπλε το αμάξι για ράγες, άκρη δεξιά του δρόμου. Εγώ πήγαινα σιγά και πήγαινα με προσπεράσει. Και τώρα τράκαρε με το βιτιοφόρο προφανώς. Απορριμματοφόρο. Απορριμματοφόρο, ναι. Στην εντατική με πολλαπλά κατάγματα παραμένει από χθες και ο διοικητής της τροχέας αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, που βρισκόταν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σε άλλο τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στην περιοχή Λιβανάτες για να βοηθήσει τον οδηγό που βλέπετε. Ακούμε ένα εγκοφατικό θόρυβο, ένα μπαμ δυνατό. Και γυρνώντας βλέπουμε το αμάξι στο συμβατικό, έχει πέσει πάνω ένας με μεγάλη ταχύτητα. Εκτός από το διοικητή της τροχέας αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, τραυματίζεται και μια γυναίκα αστυνομικός που ήταν μαζί του στο συμβατικό αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο Λαμίας διακομίζεται και ο οδηγός του οχήματος που τους χτύπησε. Μέσα σε λίγες ώρες, δύο τροχεία με μια οικογένεια να ξεκληρίζεται και δύο αστυνομικούς μαζί με έναν άλλο οδηγό να τραυματίζονται σοβαρά. Η αγωνία των συγγενών τους είναι συνεχής. Ο Βασίλης Χίτος είναι εδώ.